Καλημέρα. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 και έχω παρέα στο πρωινό vlog τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Δεν είναι Αριστοτρίτη, αλλά εκτάκτως την κάνουμε Αριστοτετάρτη. Επειδή διαβάζοντας αυτό το email Αριστονίκη, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ εσένα. Ότι θα ήσουν κατάλληλη για να δώσεις τη γνώμη σου για την και τις συμβουλές σου, γιατί θεωρώ ότι έχεις αρκετή και προσωπική και κλινική πείρα που μπορείς να απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η φίλη. Γράφει η φίλη, έχω χάσει τον δρόμο μου, πώς να βρω, πώς να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή. Γεια σας κυρία Θέκλα, σας ανακάλυψα τυχαία στο YouTube και αποφάσισα να σας γράψω με την ελπίδα ότι θα μπορέσετε να με κατευθύνετε κατάλληλα, ώστε να βάλω σε τάξη τη ζωή μου. Είμαι 33 ετών και ακόμα φοιτώ σε μια δύσκολη ζωή στο Πολυτεχνείο και έχω χάσει το δρόμο μου στη ζωή. Πορεύομαι χωρίς στόχους και χωρίς όνειρα και θέλω να εργαστώ ώστε να αλλάξει αυτό. Τα λέει θέλω να εργαστώ, ή ήθελα να δουλέψω πνευματικά, έτσι καταλαβαίνω ότι είναι. Να σας βοηθήσω λίγο να καταλάβετε πώς έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, πέθανε ο βίαιος και ακατάλληλος για γονέας πατέρας μου. Ο ξαφνικός του θάνατος μας άφησε λόγω κακών επενδυτικών του επιλογών με χρέη και τη μητέρα μου, που γενικά δεν είναι δυναμικός χαρακτήρας, με δυσκολία να διαχειριστεί την κατάσταση και πολύ περισσότερο να μας στηρίξει. Από το σοκ αρχικά δεν μίλαγε και εν συνεχεία, μετά από ένα περίπου χρόνο, η μητέρα μου αρρώστησε με σοβαρό αυτόνος. Είχε πάρα πολλά νεύρα και ξέσπαγε πάνω μας. Εγώ από την άλλη, μπροστά στην απόφαση ζωής αναφορικά με το επάγγελμα που θα ακολουθούσα, επισκέφτηκα τόσο το Πολυτεχνείο όσο και την Ιατρική Σχολή. Με όσα άκουσα περί αναμονής για ειδικότητα και αδυναμίας εργασίας στο διάστημα σε συνδυασμό με τη δύσκολη οικονομική κατάστασή μας, με οδήγησα στο να δηλώσω πρώτα το Πολυτεχνείο. Όπως όλοι οι πρωτιετής, καλή φοιτητρία, πέρασα με την πρώτη. Δηλαδή μπορούσε να περάσει και ιατρική και πολυτεχνείο. Φαίνεται ότι σ' άρεσε περισσότερο η ιατρική. Όπως όλοι οι πρωτοετής, έτσι και εγώ απογοητεύτηκα βαθύτατα από την εικόνα του ελληνικού πανεπιστημίου. Η δε μητέρα μου, που ήθελε να με κάνει γιατρό, σε κάθε παρατήρηση μου για τη σχολή, μου απάνταγε με στόμφο, ας δίνουμε σε ιατρική. Λες και μπορούσε αυτή να με κάνει εμένα γιατρό. Τόσο το γεγονός ότι η σχολή δεν μου άρεσε και με απογοήτευσε, όσο και η παράλληλη εργασία μου για βιοποριστικούς λόγους με έκαναν να την αφήσω πίσω. Επιπρόσθετα, παρόλο που είμαστε τρεις αδερφές, έχω επομιστεί το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας της μητέρας μου, η οποία δεν είναι απλά ότι θέλει συνοδούς τους γιατρούς για το ιστορικό της και για να καταλαβαίνει κάποιος τι λένε. Ήταν πολύ αντιδραστική στη θεραπεία της και στις εξετάσεις της. Γονεοποιήθηκε πλήρως δηλαδή αυτό το κορίτσι. Πλήρως. Ακόμα και τώρα πρέπει να ελέγχω, παρά τις υπενθυμίσεις στο κινητό της, αν έχει πάρει τα φάρμακα της και κάποιες φορές, ευτυχώς λιγότερες τώρα, να τσακώνομαι μαζί της για να την πάω στο γιατρό. Μια από τις αδερφές μου παντρεύτηκε, οπότε πλέον απλώς την πάει σε κάποια ιατρικά ραντεβού. Και η άλλη μου αδερφή, ως μικρή, πάντα τη σκαπούλαρε και τώρα είναι στο εξωτερικό με υποτροφία για σπουδές. Τα οικογενειακά προβλήματα που είχα διαχειριστεί, από το ξύλο που έριχνε ο πατέρας μου στη μητέρα μου, που ως έφηβη βρήκα το θάρρος, γιατί τα άλλα μου αδέρφια δεν, να μπω μπροστά και με την απειλή της αστυνομίας να το σταματάω. Μιλούμε για γονιμοποίηση χειρίς του είδους αυτή. Γίνεται προστάτης της μάνας από τη βία του πατέρα. Μέχρι τις οικονομικές δυσκολίες έκαναν ακόμα πιο δύσκολο για εμένα να συνδεθώ με τους συμφοιτητές μου και να συνάψω φιλίες ουσίας. Τα προσωπικά τους προβλήματα που με εκμυστηρεύονταν ήταν τα φυσιολογικά για την ηλικία μας. Για την ηλικία τους, λέει. Ήδη ένιωθε μεγαλύτερη προφανώς. Για την ηλικία τους. Οπότε αισθανόμουν ότι δεν θα με καταλάβουν. Ανέκαθεν ήμουν μοναχικός άνθρωπος και δεν είχα ποτέ φιλία ουσίας. Ίσως γιατί βλέπω και τα πράγματα εξειδανικευμένα. Μια συμφοιτήτρια μου είχα σε εκτίμηση σαν άνθρωπο και μπορούσε να καταλάβει κάποια πράγματα για μένα, μιας και αυτή ορφάνεψε όταν ήταν δεύτερο έτος,
αλλά την έχω χάσει ως οικονομική μετανάστρια στη Γερμανία. Επιπρόσθετα, δεν έχω συνάψει ερωτικές σχέσεις, ούτε καν έχω φιλήσει, και είναι 33 χρόνια αυτή η φίλη. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποφυγή του πόνου ουσιαστικά. Και αποφυγή της φιλίας και αποφυγή του πόνου, γιατί ίσως έχει μάθει μέσα από την οικογένεια της ότι οι στενές σχέσεις σε απογοητεύουν, σε πληγώνουν και σε πονάνε. Δεν έχει κάνει ένα θετικό πρότυπο. Πιο μικρή είχα βγει και ραντεβού και υπήρχε και ενδιαφέρον από ανθρώπους, ακόμα και στον εργασιακό μου χώρο, αλλά ποτέ κανείς δεν μου φάνηκε αξιόλογος για να προχωρήσω. Τώρα επέστρεψα στη σχολή. Μπράβο, επέστρεψα στη σχολή. Μπράβο. Τώρα που επέστρεψα στη σχολή, υπάρχει ενδιαφέρον από συμφοιτητές μου. Αλλά αφενός μένα απομακρύνονται όταν μαθαίνουν την ηλικία μου, μικροδείχνω, δηλαδή είναι 33 και φαίνεται 22-23. Αφετέρου δε, νομίζω ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ πρώτη σχέση που όλα είναι τόσο έντονα μαζί με την αφοσίωση στη σχολή για να ξεμπερδεύω. Μα θα συμφωνήσω μαζί της, ότι ίσως δεν είναι η ώρα τώρα να κάνω τη σχέση. Υπήρχε παιδί που ενδιαφερόταν για μένα και τον απέρριψε ως ανώριμο. Και τώρα ένας μου αρέσει και είμαστε σχετικά συμβατοί στις ιδέες μας, αλλά με μυστηρεύτηκε ότι είναι διπολικός τύπου 1. Οπότε πού να πάω να μπλέξω? Τι σημαίνει διπολικός τύπου 1? Διπολική διαταραχή τύπου 1 μάλλον είναι πιο δύσκολη, καθότι έχει επεισόδια μανίας ή μειχτά επεισόδια μανίας κατάθλιψη που διαρκούν από 7 μέρες και πάνω, ή τουλάχιστον 7 μέρες, λέει εδώ, ή σοβαρά επεισόδια μανίας που επιβάλλουν την εισαγωγή σε κλινική, τα οποία επεισόδια κατάθλιψη μπορεί να διαρκούν και 2 εβδομάδες ή και περισσότερο. Η διαταραχή τύπου 2, δηλαδή πολική διαταραχή, είναι συνδυασμός επεισοδίων κατάθλιψης και ήπιας μανίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν έντονες εξάρσεις μανίας. Και η διπολική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς είναι το τρίτο είδος διαταραχής. Και μετά έχουμε την κυκλοθυμία, κυκλοθυμική διαταραχή. Άρα, δηλαδή έχουμε 4 είδη διαταραχής. Τα πρώτα 2 είναι, ας το πούμε, τα πιο έτσι, δύσκολα, με τον τύπου 1 να είναι από ό,τι διαφαίνεται εδώ μέσα από το, γιατί άνοιξα τον DSM, το πιο δύσκολο. Ναι, και τον τύπο 1 θέλει οπωσδήποτε θεραπεία, που συνήθως για να κάνει με το λίθιο ή κάποιον άλλο stabilizer, με αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά κλπ. Δεν είναι εύκολη η εργασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι κάποιος ο οποίος έχει διαπολική διαταραχή τύπου 1, ότι αν κάνει τη θεραπεία του και αν είναι... Βασικά αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή ψυχοεκπαίδευση για το τι είναι η διαταραχή και τι να περιμένει κανείς από αυτό, που αυτό εγώ συστήνω να γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Κατά δεύτερο, αποδοχή της ασθένειας και λήψη φαρμακευτικής αγωγής και στενή συνεργασία με τον ψυχίατρο και με τον ψυχοθεραπευτή σου, τον ψυχολόγο σου. Και αν τα κάνεις αυτά, πιστεύω ότι θα έχεις μια πολύ καλύτερη πορεία από το να μην κάνεις τίποτα από αυτά. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτείς αυτό που έχεις, παρά να το πολεμάς και να το αρνείσαι και στο τέλος της μέρας να έρχονται τα επεισόδια και να... Γνωρίζω ανθρώπους με διπολική διαταραχή τύπου 1, οι οποίοι ζουν φυσιολογικότητα τη ζωή, μετά που έπαθαν 1, 2, 3, 4, 5 κρίσεις έντονες που δημιούργησαν πολλά θέματα στη ζωή τους. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους 60-70 χρονών τώρα, σε αυτή την ηλικία. Όχι πελάτες, με ανθρώπους που γνωρίζω στην πραγματική ζωή. Οι οποίοι όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να συνεργαστούν με ψυχολόγο και ψυχίατρο επί σταθερής βάσεως, κατάφεραν και είχαν και έχουν υγιείς ζωές, νορμάλ ζωές, χωρίς εξάρσεις, χωρίς εντάσεις, χωρίς κρίσεις. Ίσως και καλύτερες από ανθρώπους που έχουν μια απλή κυκλοθυμία, η οποία απλή κυκλοθυμία δεν έχει θεραπεία φαρμακευτική. Λοιπόν, βρίσκω πολύ ερωτεύσιμο το γεγονός ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, βοηθάει τους ανθρώπους γύρω του, αλλά με τόσα θέματα που έχω από μόνη μου, είμαι πραγματικά ακατάλληλη για έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι είναι αυστηρός κριτής του εαυτού της. Οι άνθρωποι με διπολική διαταραχή, που όταν παίρνουν σωστά τη θεραπεία τους και είναι υπεύθυνοι, μπορούν κάλλιστα να κάνουν και καλούς γάμους και καλές σχέσεις και καλές φιλίες και καλές συνεργασίες. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος δεν παίρνει τη θεραπεία του. Η διπολική διαταραχή είναι γενετική, δεν είναι κάτι το οποίο το έχει επιλέξει το άτομο ή το έχει πάθει. Είναι σαν ασθένεια.
Όταν κάνεις τη θεραπεία σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης, έχω συνειδητοποιήσει. Το ψάξες, είναι πιο ελαφριά ή τύπου ένα. Νομίζω τώρα μου κατεβαίνει, επειδή προσέχω να μην πέσει και το δίχτυο. Επίσης, έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω προβλήματα. Και οι τρεις αδερφές έχουμε βία ξεσπάσματα. Τα βία ξεσπάσματα είναι φυσιολογικά σε ανθρώπους που έχουν βιώσει έντονα τραύματα. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν σε ανθρώπους που έχουν δει τους γονείς τους να ξεσπούν βία μεταξύ τους, που έχουν δεχθεί κακοποίηση συναισθηματική, η οποία μπορεί να έχει οδηγήσει και σε κατάθλιψη, και πολλές φορές ο θυμός και τα ξεσπάσματα θυμού είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κατάθλιψη. Επιπρόσθετα, είμαι καχύποπτη με τους ανθρώπους. Και πώς να μην είσαι καχύποπτη με τους ανθρώπους, όταν οι άνθρωποι που έχουν εξορισμού το ρόλο να σε προστατεύσουν, όχι μόνο δεν σε προστατεύαν, αλλά χρειαζόταν να τους προστατεύσεις εσύ ή να τους αντικρούσεις εσύ. Και η απομόνωση με τους ανθρώπους με έχει χαζέψει κοινωνικά. Το παλεύω να είμαι καλύτερος άνθρωπος και να μπαίνω στη θέση των άλλων, αλλά δεν το καταφέρνω πάντα. Αυτά μόνο με ψυχοθεραπεία λύνονται. Mm. Νομίζω είναι ένα μεγάλο ναι εδώ, ναι. 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 Μόνο με ψυχοθεραπεία αυτά. Ναι. Αναφορικά με το βιολογικό μου ρολόι, θεωρώ ότι με όσα έχω ζήσει δεν είμαι κατάλληλη για μάνα. Μα γιατί? Άμα κάνει την ψυχοθεραπεία της, δεν είναι κατάλληλη για μάνα. Όχι, όχι. Άμα κάνει την ψυχοθεραπεία της και επί της ουσίας διαφοροποιηθεί από τα πρότυπα και τα μοτίβα της οικογένειας, προφανώς και θα είναι μια χαρά μάνα. Αλλά σκέφτομαι έστω και τώρα αν έχει νόημα να καταψύξω το άρια μου για πάνε ενδεχόμενο. Εγώ νομίζω έχει νόημα. Γιατί όχι? Ναι, έχει νόημα γιατί έτσι δίνεις τον εαυτό σου περισσότερο χρόνο, ώστε να δουλέψεις πρώτα με τον εαυτό σου, να βελτιώσεις αυτά που θέλεις να βελτιώσεις, να επιτύχεις τους στόχους που θέλεις να επιτύχεις, να ολοκληρώσεις τις πρόοδους που θέλεις να ολοκληρώσεις. Μπορεί να τελειώσεις με όλη την προεργασία που χρειάζεσαι να κάνεις για να βρεις τον εαυτό σου και να μπορείς, όπως λες, να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή. Και οι άνθρωποι που ζουν μια ευτυχισμένη ζωή είναι τότε που είναι και πιο κατάλληλοι για γονείς. Ναι, έτσι. Μπορεί να ολοκλήρωση αυτού του στόχου στα 40, σε 7 χρόνια, στα 39. Αν έχεις κατεψυγμένο άρι από τα 33, αυτό θα κάνει πιο εύκολη την κατάσταση σε περίπτωση που δυσκολευτείς. Μπορεί να καταψύξεις και το άρι και μια χαρά να κάνεις και με τις στα 40. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχεις δυσκολία, αλλά από τη στιγμή που η επιστήμη μας δίνει αυτή την ευχέρεια, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ένας άνδρας ο οποίος έχει θέματα να επιλύσει και μια γυναίκα που έχει θέματα να επιλύσει. Γιατί και για τους άνδρες, όσο πιο νέοι είναι, το σπέρμα τους είναι πιο υγιές και πιο πολύ και πιο ζωντανό και πιο κινητικό. Δηλαδή κάποιος που είναι γύρω στα 30, 30 πλάς και ακόμη δεν είναι έτοιμος να δημιουργήσει οικογένεια συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, αλλά έχει στο βάθος του μυαλού του ή του μυαλού της ότι θα ήθελα να κάνω οικογένεια στο μέλλον, ίσως είναι καλή ιδέα η κατάψυξη του γενετικού υλικού, ούτως ώστε εάν στο μέλλον υπάρξει ευχέρεια για να γίνει κάτι τέτοιο, να μην υπάρχει πρόβλημα στο ότι μπορεί τα ωάρια να μην είναι και φρέσκα ή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με αζωοσπερμία κλπ. Τι νομίζεις εσύ για τούτο? Το να καταψύχουμε τα ωάρια? Ναι. Τώρα μιλάμε για κοπέλες πάνω των 30 και για άνδρες πάνω των 30. Είναι μια πολύ καλή οπτική που μας δίνει και προοπτική που μας δίνει η επιστήμη, για να μην αγχωνόμαστε ότι τέλος πάντων είναι δύσκολο μετά από κάποια ηλικία εμείς οι γυναίκες να συλλάβουμε παιδί. Αλλά και γιατί και όχι θα το έλεγα να το κάνουν και για τους άντρες θα έλεγα να το κάνουν. Φυσικά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα και όσο πιο νέοι είμαστε, λένε οι επιστήμονες ότι γενικότερα είναι πιο υγιή τα οάρια μας, τα σπερματοζωάρια μας, δεν έχουν τόσες πολλές τοξίνες κτλ. Μεταλλάξεις και όλα τα σχετικά. Και ποιο λόγο να μην το κάνουμε, ούτως ώστε να είμαστε και εμέρη πιο σίγουροι ότι αυτό το παιδί που θα κυοφορήσουμε θα είναι πιο υγιές, ας πούμε, ή θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Γιατί... Ναι, δεν είναι κακή ιδέα καθόλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στις διάφορες δουλειές που έχω κάνει, σκέφτηκα να εργαστώ στο αντικείμενο της σχολής μου, μήπως αυτό αποτελέσει κίνητρο να την τελειώσω.
και μήπως την αγαπήσω στην πράξη και όχι στη θεωρία που εντελώς αντιπαιδαγωγικά εξεταζόμαστε στη σχολή. Το διάστημα όμως που εργάστηκα σε ένα μελετητικό γραφείο έπαθα υπερκόπωση. Στο γραφείο ήταν όλοι χωρισμένοι, κερατωμένοι και τα ωράρια απάνθρωπα. Αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής. Μετά την υπερκόπωση κλείστηκα ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου, αποκόπηκα από ανθρώπους και σταμάτησα να βγαίνω από το σπίτι. Είχε βγει η σύνταξη του πατέρα μου και ξεχρέωσα με τα χρέη επιτέλους. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Απάθεια και στασιμότητα και συνειδητοποίησα ότι θα τα βρω μπροστά μου. Αλλά δεν με ένοιαζε. Νομίζω αυτό ήταν κατάθλιψη. Πολύ πιθανό, ναι. Ήταν κατάθλιψη αυτό το πράγμα. Στο διατάφτα, λέει η φίλη, έχω χάσει το δρόμο μου και τα έχω κάνει μαντάρα. Έχω ευθύνη για την καταστασή μου, γιατί εγώ στάθηκα δειλή και παρετήθηκα από τα πάντα, μα πάνω απ' όλα από τον ίδιο μου τον εαυτό. Mm-hmm. Αλλά θέλω επιτέλους να αρχίσω να ζω και να μην περάσω την υπόλοιπη μου ζωή κλαίγοντας για τα λάθη που έχω κάνει, αλλά να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή. Έχω γυρίσει αποφασισμένη να πάρω το πτυχίο μου, έχω υψηλούς βαθμούς, με θυμούνται και οι καθηγητές και με ρωτάνε τι έγινε και δεν πήρα πτυχίο, πραγματικά τι να τους πω. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω σε ένα το πολύ δύο ακαδημαϊκά έτη, αν δεν μας διαγράψει κεραμαίως εμάς τα εντός εισαγωγικών μοιάσματα του αιώνιου. Τι γίνεται με αυτό? Δεν έχω υπόψη μου τι ακριβώς εννοεί εδώ πέρα. Είχε λεχθεί πριν μισό χρόνο ένα χρόνο έκανε ένα πρόγραμμα που οι όλοι οι φοιτητές θα διαγράφονται. Τώρα οι κεραμαίες... Ναι, νομίζω το είχε, ήταν κάτι που είχε ψηφιστεί, το επανέφερε ο Τσίπρας, αποδέχτηκε δηλαδή τους αιώνιους φοιτητές και τώρα δεν ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία τι θα γίνει. Γιατί κάθε κυβέρνηση αλλάζει τα πάντα, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται τώρα. Καλό είναι πάντως να προσπαθήσει ενδεχομένως βρίσκοντας κάποια δικαιολογητικά. Πρέπει να είναι υπουργός παιδείας. Ναι, η Κεραμέως είναι υπουργός παιδείας τώρα. Ενδεχομένως θα ήταν καλό να δικαιολογήσει λίγο αυτή την αποχή που είχε με έναν τρόπο και να το βάλει έτσι στο πρόγραμμά της και να είναι έτσι πιο εντατική σε αυτά που κάνει, να προγραμματιστεί σωστά, ώστε να βγάλει τη σχολή. Είμαι σίγουρο ότι θα τη βγάλει άμα το βάλει στο πρόγραμμά της. Λέει, έχει ένα βαρύ ιστορικό. Ναι. Έχει ένα βαρύ ιστορικό και μια πολύ έτσι δύσκολη οικογενειακή ιστορία. Και εγώ θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία θα τη βοηθήσει πάρα πολύ να βρει το δρόμο της και να αντιληφθεί τον απόϊχο λόγο αυτών των γεγονότων στη ζωή της το σήμερα. Και το πιο σημαντικό είναι, κάνοντας ψυχοθεραπεία, είναι να βάλεις την τελεία σε αυτή τη διαγενειακή μεταβίβαση που γίνεται. Δηλαδή, τη μεταβίβαση συμπεριφορών που υπάρχουν από γενιά σε γενιά, την αποδοχή αυτών των συμπεριφορών, γιατί υπό της ουσίας την αποδέχομαι και την ερμηνεύω μέσα από όλα αυτά τα συμβάντα που έχουν γίνει. Και η ουσία με την ψυχοθεραπεία είναι ότι βάζω τελεία σε αυτό και λέω από εδώ και πέρα εγώ ξεκινώ κάτι διαφορετικό, διαφοροποιούμε από την οικογένειά μου που έκανε μεν αυτά, το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, αλλά από εδώ και πέρα εγώ αποστασιοποιούμε και κάνω τη δική μου ζωή και θέλω να κάνω τη ζωή μου όπως θέλω. Γενικότερα ό,τι θα με κάνει εμένα να είμαι ευτυχισμένη και καλά. Διαβάζω τώρα ότι τον Δεκέμβριο του 19 εξήγηλε η Υπουργός ότι θα βγει το νομοσχέδιο, καινούριο νομοσχέδιο, στο οποίο λέει θα δικαιούνται μόνο 3 χρόνια πέραν του αρχικού καθορισμένου ορίου σπουδών, δηλαδή για μια πενταετή σχολή θα δικαιούνται μέχρι τα 8 χρόνια να αποφοιτήσουν, για μια τετραετή σχολή μέχρι τα 7 χρόνια, λέει θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για τους παλαιούς και θα ληφθούν υπόψη για θέματα υγείας. Οπότε αυτή η φίλη θα μπορεί να προσκομίσει... Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να προσκομίσει δικαιολογητικά. Γι' αυτό και επιβάλλεται η στενή συνεργασία με ειδικούς, προκειμένου να τα αποδείξει όλα αυτά και να προχωρήσει μπροστά. Λέει, δεν έχω πλάνο και στόχο στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη ζωή μου και θέλω να βρω έναν τρόπο να το ξεκαθαρίσω και να δουλέψω ώστε να βάλω σε μια τάξη όλους τους τομείς.
Δεν θέλω να ζήσω μια μίζερη ζωή που απλά εργάζομαι για να ζω. Έχω επίγνωση ότι η σχολή μου έχει κύρος και πολλές διεξόδους, αλλά τραγικά δεν έχω βρει κάτι που να με ενθουσιάσει. Σε όλα είμαι καλή, αλλά δεν έχω πάθος για κάτι. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν, ακόμα και στη σχολή μου, και το ζηλεύω. Ξέρω ότι έχω μια ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο μου, αλλά δεν μου την ικανοποιούν οι διέξοδοι στη σχολή, γιατί μάλλον έχω και την ανάγκη με επαφή με κόσμο. Δεν μου αρκεί θεωρητική επίλυση ενός προβλήματος. Έχω διαβάσει ότι η ευτυχία στη ζωή εκπορεύεται κυρίως από δύο παράγοντες. Την επιλογή του επαγγέλματος και την επιλογή του συντρόφου. Έχω αποτύχει και στα δύο, λοιπόν. Δεν έχεις αποτύχει. Ακόμη δεν πέτυχες. Σημαίνει ότι απέτυχες. Συμφωνείς με αυτό ότι η ευτυχία εκπορεύεται από την επαγγελματική ζωή και την ερωτική ζωή? Όχι, εγώ πιστεύω ότι η ευτυχία εκπορεύεται από μέσα μας. Αν είμαστε καλά εμείς, αν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, αν ξέρουμε ποιοι είμαστε και ξέρουμε τι θέλουμε, ό,τι και να κάνουμε θα το κάνουμε καλά. Και ό,τι και να κάνουμε θα μας φέρνει, αυτό το πράγμα θα μας κάνει χαρούμενους. Αν εξαιρέσω το κάνουμε με φίλο. Ναι. Αν εξαιρέσω το δημιουργικό κόμπι που έχω να φτιάχνω καλλιντικά, θεωρώ ότι δεν έχω καν ενδιαφέροντα. Μα λίγο αυτό το κόμπι, το χόμπι που έχεις να φτιάξεις καλλιντικά. Λίγο πράγμα αυτό. Κοίτα, από την περιγραφή της κοπέλας εδώ φαίνεται η έντονη χαμηλή. Δηλαδή, είναι αυτή, και... ακριβώς αυτή ακριβώς η περιγραφή είναι ενδεικτική της χαμηλής της αυτοεκτίμησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσει και να εκτιμήσει τον εαυτό της, και από τη στιγμή που δεν πίστεψαν οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή της σε αυτήν, θα πρέπει να βρει έναν ψυχοθεραπευτή όπου να αναλάβει αυτό το έργο, αυτό που δεν έκαναν οι γονείς της, προκειμένου να τη στηρίξει και να, από εδώ και πέρα η ζωή της να πάρει μια άλλη τροπή και να κερδίσει από όλα τα χρόνια αυτά που θα έρθουν καλύτερες μέρες. Αν εξαιρέσω το δημιουργικό χόμπι που έχω να φτιάχνω καλλιντικά, θεωρώ ότι δεν έχω καν ενδιαφέροντα, ούτε είμαι καλλιεργημένη. Βασικές ταινίες και βιβλία δεν τα έχω διαβάσει. Μπορείς τώρα να τα διαβάσεις και να τα δεις. Γενικά, μια απογοήτευση η κατάστασή μου, το συνειδητοποίησα και θέλω στρατηγικά να το λύσω. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει, θέλω να το λύσω στρατηγικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η δομημένη ψυχοθεραπεία με ένα ψυχοθεραπευτή, ο οποίος να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις συνθήκες, θα τη βοηθήσει ουσιαστικά. Κάποιες φορές σκέφτομαι για το επάγγελμα ότι η σχολή μου έχει τόσες διεξόδους και εγώ γκρινιάζω γιατί δεν ενθουσιάζομαι με κάτι συγκεκριμένο, όταν ο κόσμος παρακαλάει για μια δουλειά στη χρεοκοπημένη χώρα μας. Η διάδελφή μου μου λέει ότι σαν ποτάρω τον εαυτό μου, διάβαζα και μαθήματα και τα παράταγα, δεν κατέβαινε να κάνω να τα δώσω και δεν θέλω να τελειώσω και έχω κολλήσει τόσα χρόνια γιατί φοβάμαι τι θα κάνω μετά. Έχετε κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να μου δώσετε για να διαχειριστώ τα προβλήματα μου και να βρω επιτέλους τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου? Να πάω σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο? Της είπα να πάει αρχικά σε ψυχολόγο και μετά της πει ο ψυχολόγος θα χρειάζεται ψυχίατρο. Συμφωνώ. Κάποιες φορές βλέπω τους φοιτητές μου, τα μικρά 20-23 ετών, που και είναι τέρμα προσιλωμένα στο στόχο τους και παράλληλα έχουν και ενδιαφέροντα και σχέση. Και τα ζηλεύω. Εγώ που το μόνο πράγμα που έχω ζηλέψει στη ζωή μου είναι καλή τύχη. Είναι φυσικό να τους ζηλεύεις, κορία μου, αν εσύ μεγάλωσες χωρίς γονείς ουσιαστικά. Δεν είναι εσύ καλό πράγμα. Είναι τύχη σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς. Κάποιοι είναι τυχεροί και γεννιούνται σε οικογένειες που δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα, σε οικογένειες που είναι υπεύθυνοι και αφήνουν τα παιδιά τους να ζήσουν παιδιά. Ναι, αλλά μπορείς μέσα από μια οικογένεια που σου έχει δώσει, τέλος πάντων που σου έχει πληγώσει, που δεν σου έχει δώσει καλά πράγματα, να παραδειγματιστείς και να φτιάξεις εσύ μια καλύτερη τύχη. Εκείνο όμως είναι δύσκολο. Εκείνο μπορεί να γίνει, αλλά είναι δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν έρθει εύκολα τα πράγματα, που είναι φυσιολογικό να τους ζηλεύουμε, άλλο τους φθονούμε. Ζήλια σημαίνει θαυμάζω. Αυτό που λες δεν είναι καλό πράγμα να ζηλεύω αντί να θαυμάζω τους ικανούς γύρω μου. Όχι, δεν τους φθονείς. Φθόνος είναι να θες να τα πάνε άσχημα. Ζήλια είναι θαυμασμός. Θα ήθελα και εγώ να το έχω αυτό. Νέο προσωπικό χαμηλό και εδώ. Δεν έχεις προσωπικό χαμηλό. Έρης των οικείοντος έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σε οικογένειες, στις οποίες οι γονείς τους ήταν ή τουλάχιστον ένας γονιός τους ήταν συνειδητοποιημένος, που πήραν αρκετή αγάπη, αρκετή ενθάρρυνση, αρκετή στοργή και μπαίνουν πιο equipped στη ζωή για να μπορέσουν να μην αυτοσαμποτάρονται. Αυτό είναι τύχη. Το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι είναι τυχαίο και μπορεί να σου ευκολύνει, να σου δυσκολύνει τη ζωή, είναι το σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς.
Και επίσης το τι γονίδια θα φέρεις. Γιατί δεν μπορείς, για παράδειγμα, να πεις ότι ένα παιδί που γεννιέται με μια χρωμοσωμική ανομαλία ότι είναι τυχερό, με την καλή έννοια. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι, δηλαδή το πώς θα γεννηθείς και από ποιους θα γεννηθείς. Από εκεί και πέρα όμως, εσύ φτιάχνεις την τύχη σου. Βεβαίως, φτιάχνεις εσύ την τύχη σου από εκεί και πέρα, αλλά για παράδειγμα, τα 20χρονα και τα 23χρονα στη σχολή της που βλέπει που είναι στοχοπροσιλωμένα, μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε πολύ πιο υγιή περιβάλλοντα ψυχολογικά από ό,τι έχει μεγαλώσει αυτή και γι' αυτό να μπορούμε να το στοχοπροσιλωμένα. Έχεις τη μαγιά. Έχεις τη μαγιά. Και ξεκινάς και φουσκώνεις τη ζωή σου πιο εύκολα. Ναι, τώρα ρε, που είναι και φρέσκα το μια που φτιάχνει. Βλέπω τα δικά μου τα παιδιά που τους λέω συνέχεια μην προχωρήσετε να παντρευτείτε πρωτού τελειώσετε σπουδές σας, πρωτού τακτοποιηθείτε επαγγελματικά. Εγώ δεν είχα κάποιον άνθρωπο να μου το λέει αυτό το πράγμα. Αν μου το έλεγε κάποιος αυτό το πράγμα θα με βοηθούσε να ξεφύγω από πολλά. Και φαντάζομαι κάποιος άλλος γονιός που είχε αντιμετωπίσει άλλη δυσκολία στη ζωή του, π.χ. ένας γονιός που ήταν γονιοποιημένο παιδί, μπορεί να εθαρρύνει τα παιδιά του να μην είναι γονιοποιημένη, να τα αποτρέπει από το να είναι γονιοποιημένα και να τα εθαρρύνει στο να δίνουν περισσότερη έμφαση στην εξέλιξη τους ως άνθρωποι παρά στο να γίνονται δούλος του καθενός, του των αδερφιών του ή των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, ας μην υποτιμήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει αν ο γονιός σου είναι γονεϊκός, αν η μάνα σου είναι μητρική και αν ο πατέρας σου είναι πατρικός. Όχι, δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά μου φαίνεται απαισιόδοξο να θεωρώ κάποιον ότι δεν είχε αρκετή τύχη στη ζωή του να πορευτεί. Όχι. Θεωρώ ότι ενδεχομένως να άλλοι να ξεκινάνε με 5 ευκολίες και να κάνουν άλλα 5, άλλοι να ξεκινάνε με 1, άλλοι με καμία. Και να φτάνουν εκεί που φτάσαν οι άλλοι που είχαν 5. Ο καθένας, εντάξει, ή κάποια επαγγέλματα μπορεί να θέλουν ενδεχομένως τώρα κάποιο πρόξιμο ή κάποια γνωριμία. Αλλά το θέμα είναι να το φιλοσοφήσεις και να δεις εσύ τι θέλεις να είσαι και από αυτά που έχεις, που έφτασες. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν άνθρωπο που είχε 5 πράγματα στη ζωή του και μπόρεσε να κάνει γιατί στηρίχθηκε, και κάποιον που δεν είχε τίποτα στη ζωή του και πέρασε και ξεπέρασε ακόμα εκείνον τον άνθρωπο που είχε αυτά τα πράγματα. Γιατί ο δεύτερος είχε πολύ περισσότερο ζήλο και πολύ περισσότερες ικανότητες από τον πρώτο. Δηλαδή πολλές φορές συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον άλλον, αλλά ξεχνάμε να καταλάβουμε από πού ξεκίνησε ο καθένας μας και πού έφτασε. Πρέπει να το θυμόμαστε και να θεραπεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Το ξέρω ότι δεν έχει νόημα να σκέφτομαι καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί και δεν μπορώ να αλλάξω, αλλά να τις αποδεχτώ και να πω παρακάτω για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά κάποιες φορές μπαίνω στη διαδικασία της σύγκρισης που ναι, δεν έχει βάση, αλλά δεν πάβει να με πληγώνει. Εγώ δεν πήγα γιατρός για να τελειώσω άμεσα τη σχολή και να δουλέψω, και είμαι 33 και ακόμα παλεύω για το πτυχίο μιας πολύ δύσκολης και απαιτητικής σχολής, για την οποία η επιμέλεια παίζει ρόλο και ήδη ξεκινώ πίσω από την αφεπτηρία. Γενικά, η συνειδητοποίηση είναι όχι μόνο πως έχω καταντήσει έτσι και ενώ ήμουν δυναμική, διαχειρίστηκα τόσο δύσκολα πράγματα. Μάζεψα τον πατέρα μου, έκανα αναγνώριση στο πτώμα του, το θάψαμε τη μέρα του γενεθλίου μου και παρόλα αυτά πέρασα στους ηλεκτρολόγους στηρίζοντας τη μητέρα μου και τη μικρή αδερφή μου και ανέλαβα ευθύνες που δεν μου αναλογούν από λάθη του πατέρα του, του πατέρα μου, και τα έκανα μαντάρ. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να βγω από το τέλμα με τον βέλτιστο τρόπο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη καθοδήγηση σας. Να είστε καλά. Ιστερόγραφο 1. Η μητέρα μου έχει ζητήσει συγγνώμη για όσα έχει κάνει, αλλά ακόμα και τώρα κάποιες φορές δημιουργεί πρόβλημα. Μεταξύ τη μάνα της την έχει κόρη της, κανονικά τη μάνα της. Αν φύγω κι εγώ στο εξωτερικό, ξέρω ότι δεν θα την προσέχει σοβαρά κανείς και θα αρρωστήσει χειρότερα. Γενικά πλέον έχω κουραστεί από την κατάσταση των ανάποδων ρόλων στην οικογένεια. Mm-hmm. Αλλά πλέον είμαι εγώ η ανάποδη. Πλέον πρέπει λόγω ηλικίας να προσέχω τη μητέρα μου ως μεγάλη γυναίκα και εγώ έπαθα. Θέλω να ζήσω σαν τους συμφοιτητές μου και να την αναλάβει και κανένας άλλος την ευθύνη. Θα κάνει κάτι γι' αυτό. Και αν το πάθω και σε κανέναν άλλον τομέα, πρέπει να λειτουργώ σαν άνθρωπος της ηλικίας μου και να κάνω το άλμα της δεκαετίας που έχασα σε λίγα χρόνια και δεν ξέρω καν αν είναι ρεαλιστικός στόχος κάτι τέτοιο. Και στην τελική για τα αποθυμένα που δεν έζησα σαν νέα φοιτήτρια. Σκέφτομαι ότι άλλοι δεν μπορούν λόγω συνθηκών καν να σπουδάσουν και εγώ δεν την εκτίμησα την ευκαιρία που είχα τότε. Αλλά ελπίζω να ξύπνησα τώρα. Ωστόσο, με ανησυχεί το κομμάτι των αποθυμένων και πώς να το διαχειριστώ. Μάλιστα. Και έχει πάρα πολύ άγχος με τη σχολή,
λόγω των επικείμενων διαγραφών κλπ. Έχει προβλήματα ύπνου. Τι έχεις να της πεις εσύ? Εγώ έχω να της πω ότι ναι, είναι μια δύσκολη σχολή. Κανένας δεν λέει ότι είναι εύκολη. Ωστόσο, έχει τις δυνατότητες να τα καταφέρει. Η ιστορία της, η βιωματική της οικογένειας, της έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στα δύσκολα. Έχει μια έντονη ανθεκτικότητα που τη βοήθησε ενδεχομένως ή την ανέπτυξε μέσα από τα δύσκολα βιώματα που έχει ζήσει. Και αυτό που χρειάζεται είναι όθηση προς τα μπρος από έναν ψυχοθεραπευτή που θα επιλέξει η ίδια, να κάνει δουλειά με την αυτοεκτίμησή της, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, οριακά χαμηλή, δηλαδή οριακά εννοώ σε νοσηρό βαθμό χαμηλή, και να κάνει έτσι μια έντονη δουλειά με τον εαυτό της, επιλέγοντας τον ψυχοθεραπευτή που θέλει, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Αυτό έχω να της πω. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει. Μόνη της, δεν θα έλεγα, μόνη της με την έννοια του να κάνει ένα από τα ίδια, απλά θα καθυστερήσει. Ψυχοθεραπεία. Θέλει οπωσδήποτε να μπει σε πρόγραμμα ψυχοθεραπείας. Και επίσης, φίλοι, σε παρακαλώ να μας στείλεις το success story μετά. Θα περιμένουμε. Να είστε σίγουροι. Χριστονίκη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα το πρωί μαζί μας, όπως ήσουν και χθες με το έκτακτο και με την Αριστοτρίτη. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες τα φώτα σου. Ευχαριστώ. Και θα τα πούμε σύντομα εμείς. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Τώρα να τελειώσουμε και τη βιντεοσκόπηση.